Κώστα, καλημέρα. Καλημέρα, Ιωσήφ. Χαίρομαι που σε βλέπω. Χαίρομαι που σε βρίσκω, χαίρομαι που σε βλέπω. Είσαι ακμαίος, είσαι ζωηρός. Είσαι στην πρώτη γραμμή. Οι συνθήκες είναι λίγο δύσκολες τώρα. Πάντα. Έτσι, και τα πράγματα δεν πάνε καλά. Σε όλους τους τομείς. Γενικά είμαστε μπαντάρα. Δεν ξέρουμε πού να πρωτοπιάσουμε. Φωτιές, πλημμύρες, παρανομίες, διαπλοκή. Ζούμε μια διάλυση των πάντων. Ναι, ναι. Πρέπει να ψάξουμε ο καθένας μέσα του και γύρω μας και με τους φίλους και με τους συνεργάτες να δούμε τι φταίει. Και μήπως έχουμε και ίδιο ευθύνη, έτσι. Ασφαλώς έχουμε το μεγαλύτερο μερίδιο ευθύνης για τη διάλυση των πάντων. Γιατί έχουμε και επιπλέον την επιλογή των αρχόντων. Γιατί εμείς είμαστε ο λαός και η εξουσία των κυβερνώντων ξεκινάει από το λαό. Άρα οι επιλογές του λαού βαραίνουν πάντα στις υποθέσεις μας. Να πούμε τώρα γιατί συναντηθήκαμε εμείς. Συναντηθήκαμε στο πλαίσιο αυτής της ιστορίας, της περίεργης, να μην το ονομάσω αλλιώς, η οποία συμβαίνει πάνω στις βόρειες σποράδες και γενικά και ειδικά στο θαλάσσιο πάρκο. Έχω ήδη ξεκινήσει, έχω κάνει μια καταγγελία στον εισαγγελέα, εδώ και περίπου ένα μήνα, δεν θυμάμαι πόσο είναι. Αυτό ήταν, αν θέλεις, η φωτίτσα που άναψε τη μεγάλη φωτιά τώρα, γιατί έχει κινητοποιηθεί. Έχουν κινητοποιηθεί τα νησιά πάνω, ειδικά η Σκόπελος και η Αλόνισος, και ανοίξανε στόματα. Πήγα λοιπόν πάνω και έχω πάρει και κάνα 2-3 συνεντεύξεις, δεν ξέρω αν τις έχεις δει. Θα σου δώσω αντίγραφα. Τις έχω δει, έχω διαβάσει, παρακολουθώ το θέμα. Με ενδιαφέρει πάρα πολύ το θέμα το οποίο συζητάμε τώρα και με απασχολεί. Ποια είναι η γνώμη σου σένα? Ιωσήφ, εγώ πρώτη φορά στην Αλόνισο πήγα αρχές της δεκαετίας του 1980. Εκεί μεγαλώσαμε. Εκεί πήγαμε τα παιδιά μας, τα καλοκαίρια, μικρά, μωρά, μεγαλώσα τα παιδιά μας, μεγαλώσαμε εμείς, εκεί κάναμε φίλους, εκεί κάναμε στενές φιλίες, γνωριμίες, με ανθρώπους ντόπιους, με ανθρώπους απλούς, ψαράδες, μεροκαρματάριδες, ανθρώπους που αγωνίζονται να τα βγάλουν πέρα, όπως είμαστε και όλοι μας. Εκεί εμείς βρήκαμε μια κατάσταση, ένα τοπίο φοβερό, μια άλλη Ελλάδα, με τα νησιά, με την προστασία της θάλασσας, με τους ψαράδες συζητούσαμε, όλα λειτουργούσαν καλά. Υπήρχε το κράτος παρόν, υπήρχαν τα λιμεναρχεία, υπήρχαν οι κανόνες, όλοι μας τηρούσαμε τους κανόνες, ξέραμε που πηγαίναμε σε ένα θαλάσσιο πάρκο, πηγαίναμε στις παραλίες, καθαρίζαμε τα σκουπίδια, προσέχαμε τα πάντα. Γιατί ο φορέας επικαλέστηκε ότι ένας λόγος που βάλανε και το αυτό είναι για να καθαρίζουν οι φωτίες τις παραλίες. Και εμένα μου πανικάτηκε ότι μέχρι τώρα ποιος τις καθάριζε. Εμείς καθαρίζαμε. Ιωσήφ, όπως σου είπα, από αρχές της δεκαετίας του 1980 μέχρι και τώρα που μιλάμε, εγώ μπορεί να πάω στην Αλόνισο μία και δύο και τρεις και τέσσερις και πέντε φορές τον χρόνο. Πήγα και τον Ιούλιο, θα ξαναπάω και τώρα, θα ξαναπάω και τον Οκτώβριο, θα ξαναπάω και τον Νοέμβριο, όταν δεν υπάρχει κανείς εκεί άλλος τουρίστας. Εμείς πάμε και βλέπουμε τους φίλους μας. Ποτέ εγώ δεν είδα κανένα φορέα όλα τα χρόνια αυτά, δεν είδα κανένα φορέα, δεν είδα καμία δημοτική αρχή, τελευταία χρόνια ιδιαίτερα, να καθαρίσει τις παραλίες. Εμείς πηγαίναμε στην Κυρία Παναγιά, εμείς πηγαίναμε στον Πνιγμένο, εμείς πηγαίναμε στην Ψαθούρα και μαζεύαμε τα πλαστικά και τα σκουπίδια που τα ξέβραζε η θάλασσα, τα καίγαμε ή τα παίρναμε μαζί μας και τα πετάξουμε σε οργανωμένους χώρους σκουπιδιών. Ποτέ κανένας φορέας. Ο φορέας τι έκανε? Τη δεκαετία του 90 είχε φτιάξει ένα παράπηγμα στη στενή βάλα και το μόνο που την ενδιαφέρει είναι να πουλάει μπλουζάκια τους τουρίστες. Να πηγαίνουν τα πιτσιρίκια και να αγοράζουν μπλουζάκια με 10, με 10 και 15 και 30 και 40 ευρώ. Αυτό τον ενδιαφέρει. Αυτά έχω δει εγώ. Και τον ενδιαφέρει να βρίσκει φωκάκια και να τα βγάζει από το φυσικό περιβάλλον. Α, πω, αυτό μου το καταγγείλανε και βγήκανε κάποιοι και είπαν ότι αυτά είναι μπαρούφε, δεν είναι ψέματα. Όμως υπάρχει καταγγελία ψαρά έγραφε. Το 1994 και 95 και 96 για 2-3 χρόνια, εγώ με τα μάτια μου έκανα μπάνιο στα Γλυφά. Τα Γλυφά είναι ένα μέρος πίσω από τη Στενή Βάλα. Κάναμε μπάνιο και έσπρωχνε τη γυναίκα μου. Έχω φωτογραφίες και κάμερες η φώκια να φύγει από την ξαπλώστρα να πάει η φώκια πάνω στη ψάθα. Στη ψάθα. Έσμοχε, έχω τραβήξει κάμερα εγώ. Αυτές οι φώκες, το έργο που έκανε η ΜΟΜ, είναι ένας φορέας που λένε ότι προστατεύουν τη φύση. Εγώ δεν είμαι ειδικός, εγώ είμαι δικηγόρος. Θεωρώ όμως ότι να πάρεις μια φώκια, μωρό, και να το εντάξεις στο ανθρώπινο περιβάλλον και όχι στο φυσικό του περιβάλλον. Αφύσικο είναι αυτό. Δεν είναι, είναι αφύσικο. Είναι λίαν υπηκός αφύσικο. Με αποτέλεσμα να γίνεται τι? Καμία από τις φώκες αυτές όταν μεγαλώνουν να μπορεί να ενταχθεί στο περιβάλλον το δικό τους
οι άλλες φώκες τις διώχνουν, οι άνθρωποι δεν τις θέλουν, ενοχλούνται και οι πιο πολλές έχουν άσχημο τέλος. Έχουν γίνει και άλλες κατάστασεις. Αυτά για το φορέα. Αυτά για το φορέα, για τη φώκια. Εγώ γνωρίζω τουλάχιστον τη δεκαετία του 90, γιατί τώρα δεν υπάρχει καν παράπηγμα εκεί. Το μόνο που τους ενδιαφέρει είναι να πουλάνε τα μπλουζάκια και τα διαφημιστικά. Φώκες υπάρχουν παντού. Εγώ πηγαίνω και στη Σάμο και εκεί υπάρχει περιβάλλον με φώκες. Και εκεί έχουμε δει φώκες και όταν πηγαίνουμε στα ρεύμα σαν νέες τέχνες, έχουμε δίπλα μας και τις φώκες πολλές φορές. Εκεί η φύση τα κανονίζει όλα. Αυτό είναι ότι ο άνθρωπος επεμβαίνει στη φύση και έχει συνέπειες αυτές που βλέπουμε. Η επέμβαση του ανθρώπου στη φύση, η άγαρμη επέμβαση, διαταράσσει τις σχέσεις φύσης, ανθρώπου και θαλασσίων όντων. Μιλάνε επίσης για την καταστροφή της Ποσειδονίας που δήθεν με την αγκυροβόληση σκαφών χαλάνε τα φύκια και η Ποσειδονία και τώρα μιλάνε να φέρουν λέει και εισαγόμενοι Ποσειδονία και να φυτέψουν και κοράλια. Δεν τρελά πράγματα γίνονται και όλα αυτά γιατί για το χρήμα. Ιωσήφ, η Ποσειδονία κυρίως στο Βόρειο Αιγαίο φύεται λίγα μίλια δυτικά από την Ψαθούρα και σε βάθος 1000 μέτρων. Το μεγαλύτερο βάθος του Αιγαίου είναι στην περιοχή της Ψαθούρας δυτικά, όπου το βάθος ξεπερνάει τα 1000 μέτρα. Εκεί είναι έχουμε και μεγαλύτερο βάθος, από εκεί προς τα Κύθυρα. Εγώ είπα Βόρειο Αιγαίο. Ναι, ναι. Στα Κύθυρα είναι πάνω από 4.000 εκεί μέτρα. Εκεί έχουμε μεγάλο, ναι. Τα λιβάδια, τα μεγάλα της Ποσειδονίας, γιατί το έχω μελετήσει το θέμα, παρόλο που δεν είμαι ειδικός, τα μεγάλα λιβάδια Ποσειδονίας στο Βόρειο Αιγαίο είναι δυτικά από την Ψαθούρα. Πάνω από 1000 μέτρα βάθος. Άρα ποιος κάπως αγκυροβολεί στα 1000 μέτρα να πούμε. Κανείς, στα 10 μέτρα κανείς, κανείς από εμάς δεν χαλάει την Ποσειδονία. Από τους επισκέπτες εννοώ, από τα σκάφη. Κανένα σκάφος δεν μπορεί να αγκυροβολήσει στα 1000 μέτρα. Και εγώ είμαι εκείνος πάλι που έχω τραβήξει σε κάμερα και έχω περάσει με τη βάρκα μου ανάμεσα από 10-20 φάλαινες που κολυμπούσαν αμέρινες γύρω-γύρω από την Ψαθούρα, στο δυτικό μέρος. Κανείς δεν ενοχλήθηκε, κανείς δεν φοβήθηκε και κανείς δεν ενόχλησε τα θαλάσσια αυτά, κοίτη. Τι να ενοχλήσεις, κύριε Παπαδά, να ενοχλήσεις. Μια κίνηση να κάνεις, τελειώσαμε. Υπάρχουν θεσμοθετημένοι κανόνες όλα τα χρόνια, από τότε που ανακηρύχθηκε θαλάσσιο πάρκο. Υπάρχουν υπουργικές αποφάσεις, υπάρχουν κανονισμοί λιμένους. Βάζουν όρους αλληλείας, ερασιτεχνικής, επαγγελματικής, βάλουν όρους προστασίας του θαλασσίου πάρκου. Και αυτό ήταν ένα απόλυτα ικανό και επαρκές νομοθετικό πλαίσιο. Νομοθετικά, πέρα από αυτό το χαράτσι που βάζουν και όλα αυτά στέκονται, η απαγόρευση στέκεται. Άκουσε. Τα τελευταία χρόνια τι συνέβη λοιπόν στην Αλόνισο. Στην Αλόνισο έχουν ανακαλυφθεί από ένα μακαρίτι φίλο μου, από τη δεκαετία του 80 πιθανόν, έχουν ανακαλυφθεί πάνω από 6-7-8 ναυάγια. Αυτός που ανακάλυψε τα αρχαία ναυάγια και τα βυζαντινά αυτά ναυάγια ήταν ο Δημήτρης Μαυρίκης, τώρα έχει πεθάνει. Ένα από τα ναυάγια αυτά είναι το περίφημο, έχω ασχοληθεί και νομικά με την υπόθεση, ένα από τα ναυάγια αυτά ήταν το περίφημο ναυάγιο το βυζαντινό της Περιστέρας, που είναι σε μικρό βάθος και αποφάσισαν οι αρχές. Μιλάς αυτό που είναι απέναντι στην Ιβάλα τώρα. Απέναντι στην Ιβάλα. Εκεί ήταν υπεύθυνος καταδύσεων ο φίλος μου ο Θοκταρίδης ο Κώσκας. Εκεί ξεκίνησε η εφορία Αναλλήνων Αρχαιοτήτων επί διευθυντού Καζιάννη παλιά. Ήταν ο Δήτης, δεν θυμάμαι που έχει πεθάνει και αυτός τώρα, δεν θυμάμαι ποιος είχε επισκεφτεί μαζί με τον Μίτσο τον Μαυρίκη το ναυάγιο αυτό της Περιστέρας. Τέλος πάντων, τα τελευταία χρόνια έγινε μια κίνηση από την περιφέρεια Θεσσαλίας, από τις τοπικές αρχές, να αναδειχθεί το ναυάγιο αυτό και να γίνει χώρος επισκέψεως αυτοδητών, τουριστών και επισκεπτών. Με προοπτική να δημιουργηθεί ένα ευρύτερο αρχαιολογικό θαλάσσιο πάρκο υποβρύχιο, να γίνουν επισκέψιμα και ορισμένα άλλα ναυάγια που είναι σε βάθος μικρό, έως 40 μέτρα. Γιατί υπάρχουν και άλλα ναυάγια που είναι σε μεγαλύτερο βάθος. Έχω προσωπική άποψη για το καθένα από τα ναυάγια αυτά. Γιατί έχω ασχοληθεί με εντολέα μου το Μακαρίτη το Μαυρίκη, έχω ασχοληθεί και σαν δικηγόρο στην υπόθεση αυτή. Σε ορισμένες διαφορές που είχε με την εφορία Αναλλήνων Αρχαιοτήτων. Θεωρώ εγώ ότι η καθιέρωση του βυζαντινού αυτού ναυαγίου ως επισκέψιμο άνοιξε την όρεξη διαφόρων εξωτερικών φορέων εντός εισαγωγικών. Μπορούμε τους φορούς αυτούς να τους πούμε και κοράκια. Παίζουνε στην υπόθεση, παίζουνε και εφοπλιστές τελευταία. Τι συνέβη λοιπόν. Αυτό έγινε πριν από 2-3 χρόνια.
Έγινε μεγάλη διαφήμιση, μπορεί να πω και παγκόσμια διαφήμιση. Και άρχισε να πηγαίνει κόσμος, άρχισε να πηγαίνουν αυτοδίτες, να επισκέπτονται το ναυάγιο. Άρα ορισμένοι απ' έξω και χωρίς να έχουν ποτέ σχέση με την Αλόνισο, μερικοί μπορεί να μην ξέραν καν που είναι η Αλόνισος, να μην ξέραν σε ποιες συνταγμένες και αν είναι η Αλόνισος, θεώρησαν ότι αυτό είναι ένα πολύ καλός τρόπος να αρχίσουν να βγάζουν χρήματα. Είτε εισπράττοντας διάφορα εισιτήρια ή διάφορα ανταλλάγματα, είτε παίρνοντας διάφορες επιδοτήσεις. Είτε αυτές λέγονται ευρωπαϊκές, θα φτάσουμε και ευρωπαϊκές επιδοτήσεις, είτε λέγονται κρατικές ελληνικές επιδοτήσεις. Διάφορα, διάφορα. Ποιος εμφανίστηκε πρώτος? Μια ΜΚΟ, δεν έχω μελετήσει τα θέματα, που τα ξέρω κι εγώ όπως ξέρω ο κόσμος. Μια ΜΚΟ που λέγεται Θάλασσα. Με επικεφαλή σαν εφοπλιστή. Τον Απόδιακο. Έχω ακούσει ένα όνομα. Δεν το ξέρω τον άνθρωπο. Οι πληροφορίες που έχω από φίλους μου και πελάτες μου που τυχαίνουν να είναι εφοπλιστές μιλάνε για ένα σοβαρό άτομο. Κατάγεται πτυχίο. Και μια ΜΚΟ της οποίας αυτός προείσταται, νομίζω, εμφανίστηκε στην περιοχή χωρίς να ξέρω το σκοπό και την αρμοδιότητα και ποιος επέτρεψε να εμφανιστεί στην περιοχή. Και αν είναι γραμμένη αυτή η ΜΚΟ στα επίσημα μετρό το αρμοδίο υπουργείο. Για να προστατεύσει τι? Το θαλάσσιο πάρκο. Από ποιον το προστατεύσει? Από εμάς που καθαρίζαμε τα σκουπίδια? Από εμάς που προσέχαμε το πάρκο? Που προσέχαμε από παράνομη έλλειο, όμως, και, την πανίδα και τη χλωρίδα και τη θαλάσσια ζωή? Από παράνομη αλία ενδεχομένως. Παράνομη αλία υπήρχε το λιμενικό. Ναι. Παράνομη αλία υπήρχε το κράτος. Υπάρχει ορισμένο οργανωμένο λιμεναρχείο στην Αλόνισο. Έχω προσωπική άποψη. Έλεγχος μέρα βράδυ. Και εμένα με έχουν σταματήσει σαν αριστεχνή αλία να μου ελέγξουν χαρτιά από το σκάφος. Έχουν αποσυρθεί όμως κόσμο. Να μου αποσυρθεί το λιμεναρχείο. Από αυτό έχει βάλει άλλους τώρα. Μα αυτό είναι. Να κάνουμε τη δουλειά. Μα αυτό είναι η πηγή του προβλήματος. Αυτό ξέρεις πως λέγεται σε άλλη γλώσσα Ιωσήφ. Εκχώρηση εθνικής κυριαρχίας. Σωστό. Σε ποιον? Σε μία ΜΚΟ. Και η άλλη με γερμανική σημαία και εμφανίστηκε και. Η Μπρένερ, η Μένα Μπρένερ. Ως εκ θαύματος εμφανίστηκε και μια μη κερδοσκοπική οργάνωση. Στην θάλασσα, πώς το λένε. Μη κερδοσκοπική οργάνωση, η ΣΥΣΕΜΠΕΡ. ΣΥΣΕΜΠΕΡ ήταν μια οργάνωση μη κερδοσκοπική, νομίζω ένα παρακλάδι μετά από διαχωρισμό από τη Διεθνή Αμνηστία, δεν ξέρω, δεν είμαι βέβαιος. Η οποία αυτή δραστηριοποιείται στα διεθνή ύδατα ωκεανούς, προστασία της φάλαινας από το κυνήγι το παράνομο των Ιαπώνων. Σκοπός της οργάνωσης και του παρακλαδιού που έχει στην Ελλάδα ποιο είναι? Να σταματήσει την καταστροφή του φυσικού περιβάλλοντος και τη σφαγή της άγριας ζωής στους παγκόσμιους ωκεανούς. Διαβάζω από το site της οργάνωσης αυτής. Ποια προστασία χρειάζεται το θαλάσσιο πάρκο, από ποιον? Ποιος το καταστρέφει? Και αν κάποιος θέλει να προσπαθήσει να το καταστρέψει, υπάρχουν ελληνικές αρχές. Ποια άγρια σφαγή ζώων γίνεται? Πού γίνεται η άγρια σφαγή? Και σε ποιους ωκεανούς? Εδώ δεν μιλάμε ωκεανούς. Εδώ μιλάμε με ένα οικοσύστημα, ένα θαλάσσιο οικοσύστημα, περιορισμένο, με συγκεκριμένες συνταγμένες, ένα μικρό θαλάσσιο πάρκο που ανοίξει στο Βόρειο Αιγαίο. Και είναι μέρος της ελληνικής εθνικής κυριαρχίας. Πού δραστηριοποιείται η οργάνωση αυτή, όπως λένε και οι ίδιοι, να αντιμετωπίσουν παράνομες δραστηριότητες σε διεθνή ύδατα? Εδώ δεν μιλάμε για διεθνή ύδατα, μιλάμε για ένα θαλάσσιο πάρκο που είναι στα χωρικά ύδατα της Ελλάδος. Ποιος επέτρεψε στην οργάνωση αυτή να έρθει εδώ? Έχει άδεια? Μπορεί να έχει άδεια εγκατάστασης, αλλά έχει άδεια να έχει ελεκτική δραστηριότητα δίκη λιμενικού στην περιοχή εκεί? Επίτρεψέ μου να κάνω εδώ πέρα μια εμβόλυμη παρατήρηση και να σου πω ότι μέχρι να κάνω εγώ το καταγγελία σου και τα κυρία σου αγγελιά και να αναφερθώ στο Emmanuel Brenner, το Emmanuel Brenner εμφανιζόταν στο Marine Traffic με το όνομά του και με τη φωτογραφία που ανησυχεί σε αυτή που έβαλα και εγώ φωτογραφία στην Αλόνισο. Μετά την καταγγελία εξαφανίστηκε ως διαμαγείας από το Marine Traffic και εμφανίστηκε το ίδιο σκάφος με άλλο όνομα, σαν Special Craft. Αυτό δεν το ξέρω, το ακούω. Εγώ θεωρώ ότι και από μόνο του είναι ύποπτο αυτό. Αυτό είναι άκρος ύποπτο. Είναι άκρος ύποπτο και έπρεπε η λιμενική αρχή να επέμβει. Γιατί έχω προσωπικές μαρτυρίες φίλων μου, κατοίκων της Αλονίσου, επαγγελματιών ψαράδων, που πολλές φορές τους έχει προσεγγίσει και άκομψα και τη νύχτα με προβολές. Μπαίνουν αυτοί μέσα χωρίς να έχουν καμιά ηλεκτρική αρμοδιότητα. Δηλαδή, εκτελούν χρέη αυτή τη στιγμή αυτή η οργάνωση
Οι ΣΥΣΕΠΕΡ εκτελούν χρέη λιμεναρχείου. Γιατί μπαίνει το λιμεναρχείο βράδυ σας κάτω. Το λιμεναρχείο άραγε. Εκείνο που είναι ένα ερώτημα που πρέπει να απευθύνουμε στο λιμεναρχείο είναι το ένα ερώτημα είναι αυτό. Εάν το λιμεναρχείο έχει δώσει άδεια και έχει χωρίσει την ηλεκτρική του αρμοδιότητα που έχει από τον νόμο σε αυτή την οργάνωση. Ένα ερώτημα βασικό. Δεύτερο ερώτημα. Ποιος έχει δώσει άδεια στη ΜΚΟ να εγκατασταθεί και να έχει εποπτικές αρμοδιότητες στο θαλάσσιο πάρκο από καταστροφή του θαλάσσιου πάρκου ή από σφαγή αγριών ζώων. Ποιος έχει εδώ άδεια. Αλλά πού φτάνουμε λοιπόν με τα ερωτήματα αυτά, πού πρέπει να κάνουμε τα ερωτήματα αυτά. Πρέπει να κάνουμε ένα στο Υπουργείο Ναυτιλίας, στο Αρχηγείο του Λιμενικού για την εχώρηση εθνικής κυριαρχίας και ηλεκτρικής αρμοδιότητας και ένα ερώτημα στον Δήμαρχο. Γιατί. Ποια είναι η δική μου άποψη. Άλλα έλεγε όπως προεκλογικά. Δεν ξέρω τι έλεγε. Προεκλογικά ήταν εναντίον. Εγώ τον Δήμαρχο της Σαλονίσου έχω μιλήσει μαζί του πριν μερικές μέρες στο τηλέφωνο, θα σου πω για ποιο λόγο μίλησα. Δεν τον έχω δει ποτέ, δεν ξέρω ποιος είναι. Ξέρω μόνο το όνομά του. Βαφίνης, Πέτρος Βαφίνης. Το όνομά του μόνο ξέρω. Εάν όμως ο Δήμαρχος ήθελε να προστατεύσει τον τόπο του, ούτε άδεια έπρεπε να έχει δώσει στο ΣΥΣΕΠΕΡ, έπρεπε να τους έχει διώξει και τη ΜΚΟ έπρεπε να έχει διώξει. Και το κυριότερο, να μην έχει επιτρέψει σε ένα φορέα του περιβάλλοντος που έχει συσταθεί μια υπουργική απόφαση να εισπράττει το εισιτήριο. Όλη η φασαρία ξεκινάει από το εισιτήριο. Ναι, ο καρκάς το πάπλωμα. Τι σημαίνει εισιτήριο, σημαίνει ότι εγώ για να πάω να κάνω μπάνιο αύριο, πληρώνοντας ενοικιαζόμενα δωμάτια, πληρώνοντας πρωί, μεσημέρι, βράδυ φαγητό στην Αλόνισο, πληρώνοντας καύσιμα για τη βάρκα μου δεν μπορεί και να τι πας, άλλα, δεν μπορώ να πάω να κάνω μπάνιο εγώ για δύο ώρες με την οικογένειά μου ή με φίλους, πρέπει να πληρώσω χαράτσι. Με σκοπό τι, πού πάει το χαράτσι αυτό, σε ποιες τσέπες μπαίνει, ποιος δίνει λογοδοσίες και είναι ανταποδοτικό. Αυτό, αν, υποθέσουμε αυτό, ότι είναι, αυτό. Αν υποθέσουμε ότι είναι ένα καλός ανταποδοτικό, ποια είναι η ανταπόδοση. Ποια ανταπόδοση. Η μόνη ανταπόδοση ποια είναι, να πληρώνονται οι υπάλληλοι του φορέα. Αυτό δεν λέγεται ανταποδοτικό τέλος. Πληρώνουμε δημοτικά τέλη γιατί έχουμε ανταποδοτικά τέλη. Έχουμε την καθαριότητα, έχουμε τα σκουπίδια, έχουμε πολλά. Εδώ πού είναι το ανταποδοτικό τέλος. Και τα χρήματα που έχουμε μάθει ότι δικαιούται να παίρνει ένα ποσοστό από το εισιτήριο αυτό ο Δήμος, πού πάνε, ποιος λογοδοτεί και τι έργα γίνονται στον πάρκο. Είπε προεκλογικά ο Δήμαρχος ότι τα 25% θα το δώσει λέει στους ψαράδες. Ξαφνικά το θυμήθηκε αυτό τώρα, 20 μέρες πριν τις εκλογές. Μου είπαν δικοί μου άνθρωποι, φίλοι και μερικοί από αυτούς και πελάτες μου ότι έχει ανακοινώσει την προηγούμενη εβδομάδα θα δώσει, μάλιστα με πήρε και άνθρωπος ψαράς, ότι θα του δώσει 300 ευρώ σαν ενίσχυση. Από πού, πιάνουν τα λεφτά και πόσο θα δώσει. Και αν πούμε ότι από το κονδύλι που έχει εισπράξει ο Δήμος το 20% από το εισιτήριο το έχει στο Δημοτικό Ταμείο, με ποια απόφαση θα το βγάλει να το μοιράσει στους ψαράδες. Δεν πρέπει να υπάρχει απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου. Δεν μπορεί. Δεν μπορεί. Το κονδύλι αυτό που εισπράττει ο Δήμος από το εισιτήριο το 20%, αν λέω σωστά το ποσοστό, δεν μπορεί να δοθεί σε άλλους σκοπούς. Είναι ανταποδοτικό τέλος. Ποια είναι τα έργα που έχει κάνει στην παραλία της Ψαθουράς. Τίποτα. Τα φύκια έχουν φτάσει 3 μέτρα. Τα φύκια από τους νοτιάδες έχουν φτάσει 3 μέτρα. Δεν μπορεί να βγει κανείς να κολυμπήσει. Τι που έχει πάει στην παραλία του πνιγμένου να κάνει καθαρισμό της παραλίας. Είναι γεμάτος σακούλες, πλαστικά βάζα από τους ψαράδες και δίχτυα. Πού έχει πάει στον πλανήτη μέσα να κάνει καθαρισμό. Μπαίνοντας στην μπούκα του πλανήτη. Πήγαμε με τον Γιώργο τον Ταλαντιανό πήγαμε. Πού είναι λοιπόν ο Δήμος να παρέμβει. Ο Δήμος ξέρει τι κάνει, ο Σιφ τι κάνει. Περιμένει πότε θα πάω να ανάψω εγώ ένα κερί στο μοναστήρι στην Κεραπαναγιά, να δέσω τη βάρκα μου κάτω και μόλις κατέβω από το κερί να περιμένει εκεί να με γράψει να πληρώσει εισιτήριο. Και άμα δεν έχει πληρώσει αυτό, αυτό κάνει ο Δήμαρχος. Yeah. Και έβολε και μια κατάπτυστη ανακοίνωση προχθές σε κάποιο μέσο Facebook. Εγώ δεν έχω, αλλά το διάβασα, με το στείλαν φίλοι. Που ισχυρίζει ο Δήμαρχος ότι είναι υπέρ του εισιτηρίου. Γιατί είναι ο μόνος τρόπος εμάς τους επισκέπτες να μας κρατήσει εκεί, να μην πηγαίνουμε στο πάρκο. Να μας κρατήσει εκεί για να πληρώνουμε τις ταβέρνες και τα μαγαζιά. Και το μόνο που κάνουμε, λέει, είναι εμείς να αγοράζουμε ένα μπουκάλι νερό και να πετάμε τα σκουπίδια. Ένιωσα πάρα πολύ προσβεβλημένος με αυτό που διάβασα. Όχι μόνο εσύ. Και το σήκωσα και τον πήρα τηλέφωνο. Πρώτη φορά βρήκα ένα τηλέφωνο στο Δήμο, απάντησε ο ίδιος. Και μου είπε, σαν δικαιολογία, ότι εγώ δεν αναφέρω το όνομά σας. Λέω, κύριε Δήμαρχε, θεωρώ ότι με προσβάλλετε άμεσα. Φωτογραφίζεται και το δικό μου όνομα, ας μην με ξέρετε και ούτε σε ξέρω. Αλλά αυτό που λέτε είναι κατάπτυστο. Γιατί εγώ σκουπίδια τα πετάω εκεί που πρέπει. Αλλά δεν πετάω σκουπίδια. Κάθε μέρα πληρώνω 500-600 ευρώ μου στοιχίζει η παραμονή μου για 20-30 μέρες στην Αλόνισο. Με τα παραπάνω που σας είπα, τα δωμάτια, τα φαγητά, τα πετρέλαια, τις βενζίνες, όλα. Αυτοί είμαστε εμείς. Και αν θέλεις, του λέω να ρωτήσεις ποιος είμαι εγώ συγκεκριμένα, θα ρωτήσεις. Και εγώ
θα προσφύγω εναντίον σου, του είπα, και με μήνυση και με αγωγή τη ώρα με προσβάλλει. Και θα το κάνω. Βγει, δεν βγει, δίμαρχο. Ο ίδιο άνθρωπο, σου λέω, προεκλογικά έλεγε άλλα. Τι άλλαξε ξαφνικά με τα εκλογικά και είναι υπέρ του εισιτηρίου. Πριν δεν το ήθελε με τίποτα. Διαμαρτύρονται κάτι αυτό, αυτό το ευκόλω εννοούμενο. Εγώ και εσύ δεν θα το πούμε. Όχι. Θα το πούν και θα το κρίνουν οι ντόπιοι που θα πάνε να ψηφίσουν μεθαύριο. Αυτό το είπα και εγώ. Αυτοί που θα πάνε να ψηφίσουν μεθαύριο είναι ικανοί, είναι πανέξυπνοι άνθρωποι εκεί. Αυτό το ξέρουν είπα. Το συμφέρον τους και ξέρουν τι πρέπει να ψηφίσουν. Δεν μου λες, για να μην πούμε για άλλα θέματα τώρα, να μην πούμε για ναρκωτικά στο πιπέρι, να μην πούμε για κάμερα στο πιπέρι, ποιος την έβαλε. Το πιπέρι είναι μια άλλη πονεμένη ιστορία. Έτσι. Γιατί εμένα το πιπέρι πέρασε τον Ιούνιο να πάει στο Άγιο Ευστράτιο. Και επιμελώς φρόντισα να είμαι έξω από την ακτίνα των τριών μιλίων. Γιατί έμαθα ότι αν με βρουν να διασχίζω τη θάλασσα για να πάω στον Άγιο Ευστράτιο εντός της ζώνης των τριών μιλίων, θα έχω ένα βαρύ πρόστιμο. Αλλά ο το θάματος πριν από λίγα χρόνια, τι αποκαλύφθη, ότι η απαγόρευση αυτή ποιον προστάτευε εμπόρους ναρκωτικών. Γιατί βρήκαν εκεί πέρα δεκάδες κιλά χασίσι και άλλα ναρκωτικά μέσα. 400 κιλά. Αυτό προστάτευε. Και όχι τη φώκια, γιατί η φώκια είναι παντού. Φώκια έχω βρει στο Αγγίρα Παναγιά, έχω βρει στην Ψαλαθρόνα. Εγώ έχω βρει παντού. Ταξιδεύω στο Αγγίρα, στους φούρνους, όπου παντού. Στους φούρνους. Εγώ ήμουν τώρα 40 μέρες στους φούρνους, Ικαρία, Σάμου. Παραπονείτε οι ψαράδες που τους τρώνε τα ψάρια. Τι να λέμε. Κάμερα έχουν βάλει και αναρωτιέται ο ιδιοκτήτης του. Τα θέματα για όλους αυτούς, Δήμος, Σι Σέπερντ, ΜΚΟ και το εισιτήριο είναι τα χρήματα. Τα χρήματα. Δεν υπάρχει μεσάζον. Τι εννοώ μεσάζον. Δεν υπάρχει κάποιο που με τις ευλογίες του έγιναν αυτά. Το κράτος τι ρόλο παίζει. Το Υπουργείο, το αρμόδιο, ποιο είναι. Το κράτος, η περιφέρεια. Η περιφέρεια έκανε τα αντιπλημμυρικά έργα και δεν είχε χρόνο να ασχοληθεί με αυτά. Έκανε αντιπλημμυρικά έργα. Πότε. Το αποτέλεσμα τα είδαμε. Στον ύπνο της. Υποτίθεται έκανε τα αντιπλημμυρικά έργα στη Θεσσαλία και δεν είχε χρόνο να ασχοληθεί με αυτά. Άρα βρήκαν πεδίο δόξης λαμπρών, η ΜΚΟ, η Sea Shepherd και όσοι άλλοι έρχονται εδώ πέρα. Και με την ανοχή της Δημοτικής Αρχής. Σε όλα αυτά μέσα είναι η Δημοτική Αρχή. Ναι, ναι. Γιατί όταν εγώ μίλησα με τον Δήμαρχο Σκοπέλου κάποτε, όταν καθιερώθηκε πριν 2 χρόνια το εισιτήριο για να αντιδράσουμε νομικά, ο Δήμαρχος Σκοπέλου ήταν υπέρ της αντίδρασης. Γιατί αυτό το μέτρο λέει είναι κατάπτυστο, θα καταστρέψει και τη θάλασσα και τα νησιά μας. Μα πήγαν να το βάλουν στον Όλυμπο και δεν πέρασε. Το ξέρω. Ο Δήμαρχος Αλασσόνας. Ναι. Έχει και άλλο θαλάσσιο πάρκο. Έχει και στο Ιόνιο. Πήγε κανείς εκεί να βάλει εισιτήριο. Εδώ πέρα βρήκε. Γιατί εδώ έχει την ανοχή της Δημοτικής Αρχής. Από εκεί ξεκινάει. Γι' αυτό ο κόσμος που θα ψηφίσει τώρα, εγώ δεν ψηφίζω εκεί. Πρέπει να σταθμίσει καλά τα πράγματα. Η ευθύνη για τις επόμενες γενιές των Αλληλονησιωτών είναι πολύ μεγάλη. Και έμαθα προχθές ότι. Στη στενή βάλετε ενδεμένο ένα εστιαφόρο, μόνο δύο. Έμαθα χθες. Που την εποχή αυτή τον είχε τουλάχιστον 30-40-50 εστιαφόρα. Μπορεί να μην είχε τουρίστες Έλληνες, γιατί είναι Σεπτέμβριος, αλλά είχε ξένους. Ένα εστιαφόρο ήταν χθες. Αυτό πρέπει να σας προβληματίσει. Γιατί ο κόσμος φεύγει. Τέτοιες συμπεριφορές, ο κόσμος να πληρώνω εγώ να διασχίσω την Ελλάδα, να πληρώνω εισιτήριο, δεν το ανέχω. Χωρίς ανταπόδοση. Αυτό είναι το κυριότερο. Χωρίς ανταπόδοση. Αυτό είναι το κυριότερο. Γιατί πληρώνω τα διόδια να μετακινηθώ από την Αθήνα Θεσσαλονίκη. Λίγα πολλά δεν έχει σημασία. Που και πάλι δεν θα έπρεπε να τα πληρώνει. Δεν πληρώνει και κυκλοφορία. Θα μπορούσε να τα φτιάξει δρόμο στο κράτος, αλλά ας το αφήσουμε αυτό. Πληρώνω γιατί μου φτιάξει μια εταιρεία ένα δρόμο. Το αν πληρώνω πολλά είναι άλλο θέμα. Εδώ τι φτιάχνει. Τα σκουπίδια εγώ τα μαζεύω από τις παραλίες. Αυτά έχω να πω. Έχεις σκοπό να πας πάνω τώρα, Εγώ θα πάω πάνω. Περιμένουν ορισμένοι φίλοι εκεί να πούμε 2-3 κουβέντες για όλα αυτά που συζητάμε τώρα. Είναι άκρως προβληματισμένοι. Γιατί δεν βλέπουν και καμία αντίδραση και καμία κατανόηση από τη Δημοτική Αρχή. Αυτό μου μεταφέρεται εμένα. Μάλιστα. Καλό ταξίδι σου έχουμε. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ καλή πολύ. Ενημέρωση, καλά. Και όταν γυρίσω θα κάνουμε πάλι μια κουβέντα έτσι φιλική όπως κάνουμε τώρα, να σου πω τις εντυπώσεις. Αλλά πλέον καταλαβαίνω, γιατί μιλάω καθημερινά με τους φίλους μου εκεί, ότι ο κόσμος έχει σηκωθεί. Σε υπολογίζω σαν μάρτυρα στην καταγγελία που έχω κάνει, έτσι. Όχι, θα μου δώσει τα στοιχεία τη καταγγελία και σου έχω δώσει την άδεια, τα στοιχεία μου και το όνομά μου, θα βάζει μάρτυρε. Και μάλιστα, όχι μόνο εμένα, έχω τουλάχιστον 4 άτομα που με έχουν εξουδοτήσει. Μαζί μου την έχω. Όχι, να σου δώσω τα ονόματα σαν μάρτυρε. Okay. Αυτή την υπόθεση πρέπει να την βοηθήσουμε και νομικά όσοι είμαστε νομικοί. Υπάρχουν και άλλοι δικηγόροι που ενδιαφέρονται. Υπάρχουν και άλλοι δικηγόροι που ενδιαφέρονται να στηρίξουν τον τόπο, γιατί το θεωρώ τόπο μου εγώ. Όταν εγώ πήγα το 97 που είχε γεννηθεί ο γιος μου και ο γιος μου τώρα 26 χρονών και πήγαινε μόνος του εκεί. Εκεί ζήσαμε. Μπορεί να πηγαίνουμε ένα μήνα το καλοκαίρι και να πηγαίνουμε και τις άλλες φορές από 3 μέρες, αλλά έχουμε κάνει φίλους, έχουμε γνωρίσει οικογένειες. Μιλάμε συνέχεια. Μάλιστα. Αυτά. Ευχαριστώ πολύ. Παρακαλώ. Καλή συνέχεια. Επίσης.